Λοιπόν, είμαστε μετά το εγχείρημα Ρόδος Καστελόριζο. Έχουμε συνέντευξη για το traction.gr. Πάμε να δούμε. Τώρα είναι που λέω το νέο για τα αυτοκίνητα και όχι μόνο. Πάθος, δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, ενημέρωση. Θέλω να βουτήξω. Το 2016 ήταν στο Βόλο, πολύ 30 χιλιόμετρα και βγήκα πρώτος. Αλλά ήμασταν δύο όλοι και όλοι. Ότι κολυμπάω. Εγώ πιστεύω ότι κοιμάμαι πολύ ήρεμα. Κάποιες φορές παραμιλάω. Κάποιες φορές κάνω πόδια μπροστά. Δεν έφαγα, δεν μπορούσα να φάω. Ένα ροδάκινο και ένα χλάδι πολτοποιημένα. Πιάνετε για φαγητό. Ανάλογα, δεν είναι στάνταρ. Ανάλογα την κούραση. Νομίζω ξεκίνησα να έχω παρεστήσεις στο τέλος από το δεύτερο βράδυ. Σαν να ήμουν στον αέρα και έβλεπα μια πόλη στο βυθό της θάλασσας, όπου δεν έβλεπα βυθό. Ένιωθα ότι ήμουν πάνω από τα κτίρια. Όπως βλέπει ένα αεροπλάνο μια πόλη, έτσι εγώ κολυμπούσα και έβλεπα κάτω και ένιωθα ότι πετάω και βλέπω μια πόλη από κάτω. Ο πιλότος βλέπει την πόλη. Έβλεπα πλακάκια πισίνας και ήμουν στη θάλασσα. Στο λάπτοπ η φόρμουλα, η κολλήνη στην τηλεόραση, το αντίθετο, αλλά και τα δύο. Κολύμπη. Ένα από τα δύο πρέπει. Μπάσκετ. Κομπρακάι. Το ΆΚΑ. Ολυμπιακό στάδιο. Μια εβδομάδα ήμουνα εκεί πέρσι. Είναι το αγαπημένο μου. Γιατί κολύμπησα 358,2 χιλιόμετρα και μπήκα στο ρεκόρ Guinness μέσα σε μια εβδομάδα, 168 ώρες. Αυτό που έκανα, το Ρόδος Καστελόριζο. Στην τελευταία μου προπόνηση μου είπε να πάρω καπέλο. Τώρα, τι είχε στο μυαλό της, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πάω για προπόνηση και κάθομαι το κεφάλι έξω. Κούμπρα να είναι. Το κούμπρα μπορν. Θα πάω για φαγητό. Traction.gr. Ναι για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Ναι για τις υπεραποστάσεις και όχι μόνο. Ευχαριστώ Traction.